Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Πολλοί θα γνωρίζετε την Αριδαία από το Sandboxholics, το Σάκη και τον Αλέκο Καρπά. Πρόσφατα είδαμε τη νέα τους ταινία «Μην Ανοίγεις την Πόρτα» και ενθουσιαστήκαμε τόσο από το horror στοιχείο της ταινίας, όσο και από τα υπέροχα πλάνα στα σκοτεινά δάση και τοπία της περιοχής τους. Η ταινία αναφέρει, μακριά από τον πολιτισμό, σε ένα παγωμένο δάσος, στην αφιλόξενη πλαγιά ενός βουνού, μια ομάδα ερευνητών δέχεται επίθεση από μια απροσδιόριστη φιγούρα. Μοναδική διασωθήσα, μια νεαρή βιολόγος, η οποία βρίσκει καταφύγιο στην απομονωμένη καλύβα ενός μυστήριου άντρα. Μαζί θα ξεκινήσουν ένα αποκαλυπτικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Τι βρίσκεται άραγε στη σκοτεινή καρδιά του δάσους? Με αφορμή το υπέροχο αυτό ψυχολογικό θρίλερ, αποφασίσαμε να ψάξουμε τους μύθους και τους θρύλους της περιοχής και να σας μεταφέρουμε κάποιες αληθινές τρομακτικές εμπειρίες από τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας, μα και από τα σκοτεινά και ατμοσφαιρικά βουνά της. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Η Αριδαία ανήκει στο Δήμο Αλμοπείας, στο νομό Πέλλας. Η περιοχή περιτριγυρίζεται από μεγάλους ορεινούς όγκους, όπως το Καϊμάκτσαλαν, τη Τζένα και το Πάικο. Ο ποταμός Αλμοπέος διασχίζει τον κάμπο με φόντο το επιβλητικό όρος Βόρας. Η Αλμοπεία ήταν αρχαία χώρα της Μακεδονίας. Το όνομά της οφείλεται στους Άλμοπες, φυλή γιγάντων που έλαβαν μέρος στη μυθική γιγαντομαχία. Κατακριμνίστηκαν από τον Όλυμπο και μια ομάδα με αρχηγό τον Άλμοπα, που σημαίνει γίγαντας στην όψη, ο οποίος ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Έλλης, κατέφυγε στην περιοχή της σημερινής Αλμοπείας. Η Αλμοπεία παλιά είχε ονομαστεί και Μογλενά από τους Βούλγαρους, που ερμηνεύεται ως τόπος ομιχλώδης από τη σλαβική λέξη μάγκλα, που σημαίνει ομίχλη, καταχνιά, λόγω του συχνού φαινομένου στην περιοχή. Η ταινία που αναφέραμε γυρίστηκε στο Μαύρο Δάσος. Το Μαύρο Δάσος εκτείνεται στην ανατολική πλευρά του όρους Βόρας. Στο Μαύρο Δάσος η βλάστηση είναι ιδιαίτερα πυκνή, τόσο που τα θεόρατα πεύκα και οι οξιές εμποδίζουν τις ακτίνες του ήλιου να εισχωρήσουν ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι το δάσος απέκτησε μια μοναδική και άγρια ομορφιά, που το καθιστά επιβλητικό και μυστηριώδες. Υπάρχει ένας θρύλος ότι σε αυτό το αρχαίγωνο δάσος οξιάς κυκλοφορεί ένα ελάφι με δύο κεφάλια. Συγκεκριμένα ο Σάκης έχει διηγηθεί μια αληθινή εμπειρία από το θείο του τον Νικόλα. Το περιστατικό συνέβη πριν περίπου 20 χρόνια. Ο θείος μου ο Νικόλας, μαζί με την οικογένειά του, ερχόντουσαν σε αυτό το δάσος για να μαζέψουν μανιτάρια. Εκείνη την ημέρα άργησαν αρκετά και τους έπιασε το σούρουπο. Γυρίζοντας προς το σημείο που άφησαν το αυτοκίνητό τους, άκουσαν από το βάθος του δάσους έναν πολύ ανατριχιαστικό ήχο, σαν κραυγή από ζώο. Νόμιζαν ότι ήταν κάποια αλεπού ή κάτι παρόμοιο. Μια δεύτερη κραυγή ακούστηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αυτή τη φορά πολύ πιο κοντά τους. Γυρίζοντας προς το σημείο που ακούστηκε ο ήχος, είδαν, λέει, ένα ελάφι με δυο κεφάλια στραμμένο προς αυτούς, σαν να ήταν έτοιμο να τους επιτεθεί. Άρπαξαν ξύλα και άρχισαν να τα κουνάνε ουρλιάζοντας για να το τρομάξουν. Το παράξενο ελάφι, αν και άργησε, γύρισε και άρχισε να τρέχει προς το σκοτάδι. χάθηκε και έκτοτε δεν το ξαναείδαν. Την ιστορία μας την περιέγραψαν έντρομοι λίγες ώρες αργότερα. Αν πούμε ότι πιστεύουμε την ιστορία του θείου μου, πρόκειται για μια γενετική ανομαλία ενός ζώου ή κάτι άλλο. Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Επίσης υπάρχει ένας άλλος θρύλος λίγο πριν ξεκινήσει το βουνό που λέγεται στροφή της νύφης. Ο Σάκης αναφέρει: «Είμαστε για γυρίσματα τώρα πάνω στο βουνό και σε κάποια φάση πρέπει να μετακινηθούμε σε ένα δάσος. Για να φτάσουμε σε αυτό το δάσος έπρεπε να περάσουμε από αυτή τη στροφή της νύφης. Εκεί οι κάτοικοι λίγο αγχώνονται. Όσοι τη γνωρίζουν την ιστορία ανησυχούν. Σε κάποια φάση είμαστε μαζί με τη Φωτεινή Λεβογιάννη, την πρωταγωνίστρια της ταινίας, η οποία είναι από την Αθήνα και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμάς επάνω. Δεν ξέρει τίποτα, απολύτως τίποτα, και ούτε της έχουμε πει κάτι. Και όπως προχωράμε με το αυτοκίνητο στις 3 τη νύχτα, λέει: «Αχ παιδιά, δεν μπορώ, η κούραση με έχει τρελάνει. Είδα μια κοπέλα στην άκρη του δρόμου». Σταματάμε, κοιταζόμαστε με τον Αλέκο και ρωτάμε ο ένας τον άλλο αν της αποκάλυψε κάτι. «Όχι παιδιά, τι έγινε, μη με φοβίζετε». «Γιατί, τι είδες?» τη ρωτάμε. «Είδα μια κοπέλα με λευκά». Πατάω φρένο, κάνω όπισθεν μήπως δούμε κάτι, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Πάγωσε το αίμα μας, γιατί το είχαμε σαν μια ιστορία που λέει ο κόσμος. Μόλις της το είπαμε και της το δείξαμε και στο Google, για μια εβδομάδα δεν κοιμόταν. Ο θρύλος λέει ότι εμφανίζεται και γίνονται ατυχήματα επειδή αποσπά την προσοχή των οδηγών. Όμως, σε έναν δρόμο έξω από την Αριδαία εμφανίζεται και μια άλλη λευκοφορεμένη οπτασία. Αυτή τη φορά λένε ότι είναι η Άγια Νεομάρτης Χρυσή, η οποία καταγόταν από ένα χωριό κοντά στην Αριδαία, δίπλα στα σύνορα με τα Σκόπια. Κατά τις 10 Οκτωβρίου του 2011 εμφανίστηκε σε μία νεοκόρο που είχε έρθει στην Αριδαία για λουτρό με ιαματικό νερό. Έκανε οτοστόπ στη νεοκόρο όταν αυτή με το αυτοκίνητό της έφευγε από την Αριδαία έξω από την Κομμόπολη. Τη ζήτησε να μπει μέσα στο αμάξι και όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, αυτή μπήκε μέσα αστραπιαία. Την είδε τότε να φορά ένα ανοιχτόχρωμο λευκό μάλλον φόρεμα, πολύ ωραίο αλλά παραδοσιακό. Ήταν, όπως λέει η νεοκόρος, εκπληκτικά όμορφη. Δεν είχε δει ποτέ πιο όμορφη κοπέλα, όπως είπε, και πολύ νέα. Η νεοκόρος τη ρώτησε γιατί μπήκε και η Αγία απάντησε ότι την κυνηγούν οι Τούρκοι. Η νεοκόρος δεν φαίνεται να έδωσε πολύ σημασία. Άρχισε να ψάλλει όπως έκανε και στο ναό. Τότε η Αγία της είπε ότι έκανε καλά να ψέλνει και να συνεχίσει. Μετά η Αγία της φανέρωσε ότι είναι νεοκόρος σε ένα ναό της περιοχής της Βέρειας, ότι πάει Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή δεν πήρε είδηση ακόμη τίποτα. Της λέει μόνο σαν να πειράχτηκε: «Και εσύ που μπαίνεις?» Η Αγία της λέει: «Εδώ, σε λίγο είναι ο δρόμος που πάει σε μικρή απόσταση στο σπίτι μου». Τότε η νεοκόρος, που ακόμα δεν κατάλαβε τίποτα, της λέει: «Και τότε κοπέλα μου, γιατί δεν πας στο σπίτι σου?» και σταματάει στη διασταύρωση. Η Αγία βγήκε από το αυτοκίνητο αστραπιαία πάλι και εξαφανίστηκε και μόνο τότε κατάλαβε ότι κάτι σημαντικό συνέβη. Μετά από λίγες μέρες, όταν είδε την εικόνα της στο τέμπλο, γιατί στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζει, τότε κατάλαβε ότι ήταν η ίδια η Αγία που της εμφανίστηκε και την πιάσανε τα κλάματα μέσα στην εκκλησία. Πολύ κοντά στην Αριδαία βρίσκονται τα λουτρά Πόζαρ ή λουτρά λουτρακίου. Η λέξη Πόζαρ σημαίνει φωτιά, θερμότητα ή πυρκαγιά. Τα θερμά ή αματικά νερά που πηγάζουν ορμητικά από τα σπλάχνα του Βόρα, φημολογείται ότι τα χρησιμοποιούσαν στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να βράσουν τις Άρισσες, τα δώρατα της μακεδονικής φάλαγγας που προμηθεύονταν από το μαύρο δάσος, προκειμένου να γίνουν πιο ανθεκτικά και να αυξηθεί η σκληρότητα και η αντοχή τους. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, τα λουτρά θεωρούνταν τόπος χαλάρωσης και αποκατάστασης των Μακεδόνων βασιλέων μετά από μάχες και πολυετείς πολέμους. Στα λουτρά Πόζαρ βρίσκονται και δύο εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, το ξενοδοχείο Άβρα και το Ακταίο, καθώς και το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Μέσα στην πυκνή βλάστηση και τη σκιά των πλάτανων και των βελανιδιών κρύβονται εδώ και αρκετά χρόνια τα συντρίμμια ενός ξενοδοχείου που κατά τα χρόνια της λειτουργίας του μεσουρανούσε και έσφιζε από ζωή. Ο λόγος για το ξενοδοχείο Άβρα, όπως αναφέραμε πιο πάνω, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί πλήρως και μοιάζει πλέον ετοιμόροπο, μιας και κανείς δεν το συντηρεί. Ο επισκέπτης, ανεβαίνοντας τα σκαλιά που οδηγούν στο ξενοδοχείο, αντικρίζει σπασμένα τζάμια, πεσμένους τοίχους και μία εικόνα εγκατάλειψης. Από την είσοδο μπορεί ο καθένας να εισέλθει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, θέτοντας όμως σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα, καθώς είναι ετοιμόροπο. Η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου είναι ακόμη χειρότερη. Στην πίσω μεριά υπάρχει ένα μισοτελειωμένο κτίριο ως επέκταση του ξενοδοχείου. Πολλές ομάδες έχουν προσπαθήσει να ερευνήσουν το ξενοδοχείο, γιατί φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένο, ενώ έχουν ακούσει παράξενους θορύβους, καθώς και έχουν δει περίεργες μορφές και σκιές. Ένα μονοπάτι ανάμεσα σε θεόρατα πλατάνια και πεύκα οδηγεί από τα λουτρά Πόζαρ σε έναν μεγάλο καταράχτη. Πίσω από τον καταράχτη διακρίνεται η αρχή του Ράμνο Μπορ. Δύο πελώριοι απόκρημνοι βράχοι σηματοδοτούν την είσοδο ενός φαραγγιού που ξεκινά από αυτό το σημείο. Ράμνο Μπορ σημαίνει στα ελληνικά ίσιο πεύκο. Η οργιαστική βλάστηση εδώ είναι τόσο πλούσια που σε κάνει να απορείς. Θρύλοι γενεράιδες και εξωτικά ποικίλουν σε αυτά τα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, οι νύμφες των νερών ήταν οι Ναϊάδες. Για τις Ναϊάδες πίστευαν ότι ζουν μέσα στα νερά των πηγών. Άλλοτε τις θεωρούσαν κόρες του Δία και άλλοτε κάποιου ποταμού. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως σε κάθε πηγή υπήρχε μία Ναϊάδα. Έτσι, τις ιαματικές ιδιότητες που είχαν κάποιες φορές τα νερά των πηγών, τις απέδιδαν στις Ναϊάδες. Θεωρούσαν ότι αν οι γυναίκες λούζονταν στο νερό μιας πηγής, θα αποκτούσαν παιδιά, υγεία και η νεότητά τους θα είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Γι' αυτό και οι μελόνυμφες λούζονταν στα νερά μιας τέτοιας πηγής. Δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ωστόσο, μέσα στα σπλάχνα του Βόρα, στις πλαγιές πάνω ακριβώς από τα λουτρά Πόζαρ, εκτείνεται ένα ευρύτατο δίκτυο σπηλαίων, ίσως το μόνο σπηλαιολογικό πάρκο στην Ελλάδα. Συνολικά 16 σπηλιές και στοές έχουν ανακαλυφθεί εδώ, όπου μάλιστα εντοπίστηκαν και οστά προϊστορικής αρκούδας ηλικίας 10.000 ετών, οστά από λεοπάρδαλη, ίαινα και αλεπού, κεραμικά όστρακα που χρονολογούνται περίπου στο 4.000 π.Χ. Ανθρώπινο σκελετός και εργαλεία από την νεολιθική ή και παλαιολιθική εποχή, καθώς και κάποιες πρωτότυπες όσο και παράξενες βραχογραφίες που παριστάνουν ανθρώπους με πελώρια χέρια. Τα σπήλαια σχηματίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια, όταν οι στάθμοι των υδάτων ήταν στο επίπεδο των εισόδων των σπηλαίων, πριν ακόμα σχηματιστεί η πεδιάδα της Αριδαίας. Πολλοί είναι οι μύθοι και οι δοξασίες που συνοδεύουν την ιστορία ενός μοναδικού βράχου με κύριο χαρακτηριστικό μια τρύπα, και ο οποίος βρίσκεται νότια της Αριδαίας, λίγο έξω από το χωριό Νέα Ζωή, στη Σκίδρα. Ο συγκεκριμένος βράχος, που βρίσκεται ανάμεσα σε άλλους με περίεργη μορφολογία, αποτελεί το αντικείμενο ενός πολύ παλιού μύθου, που φαίνεται να είναι γνωστός στους κατοίκους της περιοχής, κατά τον οποίο η γυναίκα του βασιλιά Φίλιππου, η Ολυμπιάδα, τεκνοποίησε τον Μέγα Αλέξανδρο αφού πέρασε μέσα από τον Τρίπιο Βράχο. Ο συγκεκριμένος μύθος για τον βράχο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο εξοκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, δεν σταματά εδώ. Όπως λέγεται, σε μία τρύπα που βρίσκεται κάτω από τον Τρίπιο Βράχο και που κάποτε ήταν εκκλησάκι, έσταζε νερό που οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι είναι αγίασμα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δοξασία, αν κάποια πιστή, άτεκνη γυναίκα περάσει μέσα από την τρύπα και στάξει πάνω της νερό, θα αποκτήσει παιδί. Κατά μία άλλη εκδοχή, τα άτεκνα ζευγάρια ακολουθούν μια ιεροτελεστία, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα κάνει 3 γύρους γύρω από την τρύπα, ενώ ο άντρας απελευθερώνει κάποιο ζωντανό, όπως έναν κόκορα που έφερε μαζί του για αυτόν τον σκοπό, ελπίζοντας να τεκνοποιήσουν. Βόρεια της Αριδαίας, σε περιοχή των βουνών των Προμάχων Πέλλας, γνωστή σε ελάχιστους, βρίσκεται η πελώρια πέτρινη σφαίρα, η οποία εντυπωσιάζει από την τελειότητα της στρογγυλάδας και φυσικά από τον τεράστιο όγκο της. Η διάμετρός της υπερβαίνει τα 3 μέτρα και το βάρος της υπολογίζεται με έναν πρόχειρο υπολογισμό στους 15 τόνους. Οι αυτόπτες μάρτυρες που την έχουν δει υποστηρίζουν επίμονα ότι είναι αδύνατον να έχει κατασκευαστεί από ανθρώπινα χέρια, και το πιο πιθανό σενάριο που πλάθουν είναι να είναι έργο εξωγήινης δραστηριότητας. Η συγκεκριμένη σφαίρα στηρίζεται πλάγια σε 2 άλλα μικρότερα βράχια και αιωρείται, ενώ μπορεί κάποιος να περάσει από κάτω της. Να τονίσουμε ότι παρόμοια αλλά μικρότερα ευρήματα έχουν αναφερθεί στη Βοσνία, κοντά στη φημισμένη πυραμίδα, και στην Κώστα Ρίκα, και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους αρχαιολόγους αλλά και άλλους επιστημονικούς ερευνητές. Στους πρόποδες του βουνού Βόρας και σε απόσταση 1 χιλιόμετρου από το χωριό Πρόμαχοι Αριδαίας, βρίσκεται μία ιστορική, αν και όχι ιδιαίτερα γνωστή μονή της επαρχίας Αλμοπέας, η Ιερά Μονή Οσίου Ιλαρίωνος, επισκόπου Μογλενών. Η μονή αυτή έχει ως κτήτορα και ιδρυτή της τον ίδιο τον Άγιο Ιλαρίον. Ο Άγιος Ιλαρίον έχει την επωνυμία του θαυματουργού. Κάποτε, ενώ ήταν ακόμη ηγούμενος του μοναστηριού, η περιοχή μαστιζόταν από πείνα, καθώς υπήρχε έλλειψη σιταριού. Οι αδελφοί του μοναστηριού, όπως και όλος ο κόσμος, υπέφεραν πολύ. Τότε ο Άγιος, με την προσευχή του, γέμισε θαυματουργικά τις αποθήκες του μοναστηριού με σιτάρι. Ακόμα θεράπευε ασθενείς και δαιμονισμένους, ενώ πολλές άτεκνες γυναίκες αποκτούσαν παιδιά με τις ευχές του. Μετά το θάνατό του, ο τάφος που περιείχε τα λείψανά του και αργότερα η λειψανοθήκη έγιναν πηγή ιαμάτων για τους πιστούς. Μέχρι και σήμερα έχουμε μαρτυρίες από ανθρώπους που ευεργετήθηκαν από τον Άγιο, οι οποίοι προέρχονται στο μοναστήρι για να τον ευχαριστήσουν. ασθενείς που οι γιατροί τους απέκλεισαν τη θεραπεία, επικαλέστηκαν τον Άγιο και έγιναν καλά. Άτεκνα ζευγάρια από διάφορα μέρη με τις ευχές του Αγίου απέκτησαν παιδί. Ακόμα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού πριν την επανίδρυση της Μονής, κάποιοι χωρικοί ήρθαν και πήραν από το μοναστήρι ξύλα και πέτρες για να τα χρησιμοποιήσουν ως οικοδομικά υλικά. Όταν όμως προσπάθησαν να τα ξεφορτώσουν, αυτό στάθηκε αδύνατο, καθώς δεν μετακινούνταν καθόλου. Το γεγονός αυτό το θεώρησαν ως σημείο του Αγίου και επέστρεψαν τα υλικά στο χώρο της Μονής και τα ξεφόρτωσαν με μεγάλη ευκολία. Η ιστορία που ακολουθεί διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 80 σε ένα χωριό κοντά στην Αριδαία. Υπάρχει στο βιβλίο του Δρέτα, μεταφρασμένο από την Αριάδνη Γερούκη, η μεταφυσική φόβη και η διαχείρισή τους, αφορισμένοι βρικόλακες. Ένα νεαρό αγόρι που είχε πατέρα και μητέρα δεν γνώριζε το φόβο. Συζήτησε με τη μητέρα του και αποφάσισε να ταξιδέψει. Η μητέρα δεν ξέρει τι να του δώσει να φάει και του βάζει σαν προμήθεια για το ταξίδι ένα περιστέρι μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Το αγόρι φεύγει και φτάνει το βράδυ σε ένα χωριό. Βλέπει ότι όλοι οι κάτοικοι φεύγουν τρέχοντας. Σταματάει τον παπά στο δρόμο και τον ρωτάει. Αυτός του λέει ότι κάθε βράδυ το χωριό γεμίζει με βρικόλακες. Το άφοβο αγόρι αποφασίζει να μείνει. Ο παπάς του δίνει το ομοφόρι του και τα κλειδιά του σπιτιού του και του λέει να φάει ό,τι θέλει. Το αγόρι εγκαταστάθηκε στο σπίτι του παπά και βάζει να ψήσει μία κότα. Οι βρικόλακες έρχονται, προσπαθούν να τον τρομάξουν πετώντας του διάφορα κομμάτια από ανθρώπινο σώμα, ένα χέρι, ένα κεφάλι. Αυτός ενοχλημένος γυρνάει και αρπάζει με το ομοφόριο τον αρχηγό των βρικολάκων. Τότε αυτοί φοβούνται. Και τότε ο νεαρός κάνει μαζί τους μια συμφωνία. Θα απελευθερώσει τον αρχηγό τους, αλλά αυτοί δεν θα ξαναπατήσουν στο χωριό. Οι χωρικοί τον γεμίζουν δώρα και το αγόρι ξαναφεύγει. Μόλις ξεκινάει, το περιστέρι κουνιέται μέσα στο κουτί. Το αγόρι ξαφνικά τεινάζεται με τρόμο. Έτσι έμαθε τι θα πει φόβος. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η περιπλάνησή μας στους μύθους και τους θρύλους της Αριδαίας. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!